Καταρχήν θέλω να πω ότι η επιτυχία μας αυτή να είναι μεγάλη που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Όχι γιατί το κατακτήσαμε, θα το κατακτήσαμε ούτως ή άλλως. Είμαστε η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και το αποδείξαμε. Η επιτυχία μας είναι μεγάλη γιατί καταφέραμε και αποκτήσαμε αυτό το πρωτάθλημα έχοντας ξεκινήσει την βαθμολογία της σεζόν με μείον 5. Κάναμε συν 6 επιπλέον, κάναμε 10 βαθμούς handicap. Πήραμε το πρωτάθλημα πανάξια. Είμαστε πανάξιοι πρωταθλητές της Β' κατηγορίας στην Καστοριά, στην Εύση Καστοριάς. Θέλω αυτό το κύπελλο να το αφιερώσω σε όλο αυτόν τον κόσμο που όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα μας, μας βοήθησε, μας στήριξε, μας έκανε. Θέλω να το αφιερώσω στη διοίκηση της ομάδος και να την ευχαριστήσω για την τιμή που με έκανε να είμαι στην ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου και τον κύριο Μητυγίδη και τον κύριο Γκέτα που ήταν όλη τη διάρκεια της σεζόν, το πρωτάθλημα τους ανήκει και αυτούς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά, τους συμπαίχτες μου, που πραγματικά όλη τη χρονιά ήμασταν μια πολύ μεγάλη οικογένεια, που με δεχτήκαν ως μέλος της ομάδος. Το πρωτάθλημα τους ανήκει όλους και κλείνοντας θέλω να αφιερώσω το πρωτάθλημα αυτό στους γονείς μου, που ήταν δίπλα μου, κάνανε τρομερή υπομονή, με βοηθήσανε σε όλο με αυτό το ποδοσφαιρικό στερέωμα. Τέλος θέλω να, κλείνοντας, να κάνω δύο υποσημειώσεις. Η πρώτη υποσημείωση είναι ότι θέλω να αφιερώσω στους αρχηγό της ομάδας, τον Γιάννη τον Γρηγοριάδη και τον Νίκο τον Τζέλιο, που είναι ο ένας τραυματίας και ο άλλος γέννησε η γυναίκα του, να το ευχαριστήσουμε και το παιδιό. Να το αφιερώσω στα δύο παιδιά που είναι εκεί στην Τουρκία, εχμάλωτοι. Και τέλος κλείνοντας να το αφιερώσω στον άνθρωπο που είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή, που με στηρίζει στην κάθε μου... έκανε τρομερή υπομονή. Με στηρίχθηκε πολλές Κυριακές, πολλά μεσημέρια Κυριακής. Την ευχαριστώ. Αυτό εδώ είναι όλο αυτό το αποτέλεσμα και αν την πω ότι όλη αυτή η υπομονή που έκανε πιάσε τόπο. Την ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και εσάς. Χριστός Ανέστη και καλό καλοκαίρι. Ήταν μια πολύ όμορφη γιορτή αυτή που στήθηκε εδώ πέρα σήμερα. Το Καστοριανό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τέτοια παιχνίδια. Γεμάτο κόσμο, γεμάτο ένταση, ένα ωραίο ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι αυτές ήταν οι δύο ομάδες που πρωταγωνιστούσαν φέτος και αυτά τα δύο τα παιχνίδια θα κρίναν το πρωτάθλημα. Ήμασταν καλύτεροι. Σήμερα ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι, τα παιδιά ήταν πολύ καλά. Το αποτέλεσμα πάλι καλά ήταν ευχάριστο για μας και συγχώρεσαμε αυτή την κούπα που δεν πάβει να είναι κούπα γιατί παρόλο που είναι β' τοπικό, είναι ένα πρωτάθλημα. Και άνοδος βέβαια στην Α κατηγορία. Καλά, εννοείται, αυτό ήταν το αυτονόητο. Αυτό που κυνηγούσαμε όλη τη χρονιά φέτος. Και το μόνο που θέλω να ευχαριστήσω αυτό, να το αφιερώσω το πρωτάθλημα στον αρχηγό μας, τον Γιάννη Γρηγοριάδη, που έλειπε σήμερα από εδώ γιατί είχε ευχάριστα, είχε γεννητούρια. Να του ζήσει κιόλας ο άντρας του. Αυτό. Πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες, στους μπαίχτες, στη διοίκηση, σε όλους όσους προσπάθησαν για αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δίκαια η ομάδα της Πενταβρίσκου παίρνει και το πρωτάθλημα. Μαθηματικά το είχαμε πάρει, είχαμε βγει μάλλον στις δύο πρώτες θέσεις εδώ και δύο-τρεις αγωνιστικές. Αλλά νομίζω ότι σήμερα με την εμφάνιση των παιδιών και το τελικό αποτέλεσμα, δίκαια κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι για το σημερινό παιχνίδι δεν είχαμε πολύ καλή απόδοση. Άσχετα αν στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δούλεψε καλά, πετύχαμε τρία πανέμορφα γκολ, ενθουσιάσαμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα μετά όμως ήρθε μια καθίσταση, την οποία την εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Βιτσίου και όπως είδατε το αποτέλεσμα ήταν ψυχοβγαλτικό μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι ήταν καλό το θέαμα που παρουσιάσαν και οι δύο ομάδες, οι οποίες δίκαια φτάσανε εδώ που φτάσανε και οι δύο. Συγχαρητήρα και όλα στην ομάδα του Βιτσίου που κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Νομίζω ότι για την δικιά μου ομάδα αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όπως επίσης πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στον προηγούμενο προπονητή, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εγώ είμαι προπονητής στην ομάδα τους δύο τελευταίους μήνες. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση που έκανε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Πολλά συγχαρητήρια στον κόσμο που ήρθε και μας βοήθησε και μακάρι να ήταν έτσι όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι η δίκαια η ομάδα της Πενταβρίσκου είναι πρώτη. Θα ήθελα να αφιερώσω το πρωτάθλημα στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, οπωσδήποτε στην διοίκηση της ομάδας.
στα παιδιά και συγχαρητήρια άλλη μια φορά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μας ήρθε και μας υποστήριξε σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι πριν λίγα χρόνια ήμουν πάλι προπονητής εδώ στην Πεντάβρυσο. Φαίνεται ότι η ομάδα της Πεντάβρυσου με πηγαίνει τελικά, γιατί και το 2009 και το 2010 πάλι η ομάδα της Πεντάβρυσου πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν αυτό το πρωτάθλημα θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στο ποδοσφαιρικό βιβλίο της ιστορίας του συλλόγου, αλλά σίγουρα θα είναι σε μια από τις πιο φωτεινές σελίδες του βιβλίου και σίγουρα θα το θυμόμαστε με πάρα πολύ καλές αναμνήσεις.